νιώθει άνετα με τις κάμερες και τους δημοσιογράφους και τη δημοσιότητα. Ξέρεις, είναι λίγο πιο, πώς να το πω, αποστηρωμένος αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν νιώθει άνετα ώστε να ανοίξει την καρδιά του και να σου πει πόσο ευτυχισμένος νιώθει εκείνη τη στιγμή. Νιώθει άβολα και με τις φωτογραφίες, τα περιοδικά και με τις κάμερες και με τα μικρόφωνα, σε αντίθεση με τις στιγμές που πρέπει να μιλήσει για τη δουλειά του. Δηλαδή, όταν τον έχουν καλέσει και έχει βγει να μιλήσει για μια υπόθεσή του, για να υποστηρίξει έναν πελάτη του, και τον βλέπεις και είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν τον αναγνωρίζεις. Ναι, αλλά εμένα είναι κάτι που μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, με εγωιτεύει το ότι ο άνθρωπός μου είναι τρυφερός και αυτό που ξέρω εγώ στο σπίτι του και στην παρέα του και ότι στη δουλειά του και για τους άλλους είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο επίσημο. Έχεις, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν έχεις σκεφτεί ότι μέχρι να κάνει το γιο δεν θα σταματήσει να κάνει παιδιά, το έχεις σκεφτεί αυτό? Το έχω σκεφτεί. Μπράβο. Και μεταξύ αστείου και σοβαρού μου λέει, μέχρι 5 κόρες αντέχω. Λέω, θα κάνω 5 κόρες. Σταματή να μου, μιλάμε και πιάνει συνεχώς την κοιλιά σου. Ναι, πες μου, μήπως έχεις να μας πεις και τίποτα άλλο. Όχι, όχι, κράτα την κασέτα στο αρχείο, δεν έχω. Πώς λέγαμε παλιά. Ποτέ δεν ξέρεις μόνο σου. Πάλε το βίντεο. Μας έχεις τρομάξει, γιατί και πέρσι έτσι μας την έκανες. Και εγώ έχω τρομάξει, αλλά τι να σου πω. Έχουμε πει λίγο να προσέξουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το τέρι μας.